Αυτό το DVD είναι ένα συμπληρωματικό βοήθημα του οδηγού χρήσης Tendumaru 9000 Beastmaster. Πρώτα θα σας δείξουμε τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία και θα σας εξηγήσουμε τι κάνει το κάθε ένα από αυτά. Το Tendumaru 9000 Beastmaster είναι εφοδιασμένο με ένα μακρύ καλώδιο που προορίζεται για την παροχή ρεύματος. Διαθέτει δύο ισχυρούς ακροδέκτες που τοποθετούνται στους ακροδέκτες της μπαταρίας. Στην άλλη άκρη του καλωδίου υπάρχει ένα αδιάβροχο συνδετικό βίσμα. Μία μεταλλική βιδωτή στεφάνη εγγυάται την ασφαλή σύνδεσή του με το μηχανισμό. Ένα καρούλι νήματος μήκους 10 μέτρων βοηθάει στο καλυμπράρισμα του μηχανισμού όταν τυλίγεται οποιοδήποτε νήμα. Μία μεταλλική βελόνα που βοηθάει να περάσουμε το νήμα μέσα από τον οδηγό νήματος του μηχανισμού. Μία βάση στήριξης του μηχανισμού για να συνδεθεί με το καλάμι. Γράσο και λάδι συντήρησης του μηχανισμού. Έναν έντυπο οδηγό με λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. Μία θήκη μεταφοράς του μηχανισμού. Τοποθετήστε τη βάση του μηχανισμού Tendumaru στην ειδική βάση του καλαμιού πριν περάσετε το νήμα στο μηχανισμό. Μετά συνδέστε τους ακροδέκτες του καλωδίου στους πόλους της μπαταρίας. Πρώτα συνδέουμε το κόκκινο ακροδέκτη στο θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον μαύρο ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Πάντα να συνδέετε πρώτα το καλώδιο με την μπαταρία και μετά με το μηχανισμό. Η τάση της μπαταρίας πρέπει να είναι 12 βολτ. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου με το μηχανισμό. Ευθυγραμμίζουμε τις σακίδες του μηχανισμού με τις υποδοχές του καλωδίου. Σμπρώχνουμε το καλώδιο και ασφαλίζουμε το καλώδιο με τη μεταλλική στεφάνη. Συνδέοντας το καλώδιο στο μηχανισμό, θα πάρουμε την ένδειξη που βλέπουμε στην εικόνα. Για να γεμίσουμε την μπομπίνα του μηχανισμού θα χρησιμοποιήσουμε νήμα Power Pro. Αφού έχουμε ξετυλίξει αρκετά μέτρα νήματος, περνάμε την άκρη του νήματος από την αρχή του καλαμιού, από τον πρώτο οδηγό, με φορά προς τη βάση στήριξης του μηχανισμού. Στην άκρη του νήματος θα σχηματίσουμε μία μεγάλη και μία μικρή θηλιά. Κατόπιν θα περάσουμε την άκρη μέσα από τις δύο θηλιές 5 έως 6 φορές. Κρατώντας τη μεγάλη θηλιά θα τραβήξουμε για να σφίξει ο κόμπος. Στη συνέχεια τραβάμε προσεκτικά για να μικρύνουμε τη θηλιά και θα αφαιρέσουμε το κομμάτι του νήματος το οποίο περισσεύει.
Χρησιμοποιώντας την ειδική βελόνα θα περάσουμε το νήμα μέσα από τον οδηγό τύλιξης του νήματος επάνω στην μπομπίνα. Περνάμε την ειδική βελόνα μέσα από τον οδηγό του νήματος και τραβάμε το νήμα για να περάσει μέσα από τον οδηγό. Περιστρέφοντας την μανιβέλα, φέρνουμε την μεταλλική ακίδα στην ευθεία με τον οδηγό του νήματος. Περνάμε τη θηλιά στην ακίδα και τραβώντας το νήμα, σφίγγουμε τη θηλιά για να ασφαλίσει επάνω στην μπομπίνα. Αφού έχουμε δέσει το νήμα μας επάνω στην μπομπίνα του μηχανισμού, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την εκμάθηση του μηχανισμού για το νήμα που έχουμε βάλει. Θα πατήσουμε ταυτόχρονα Memo και Enter για 3 δευτερόλεπτα. Παίρνουμε αυτή την ένδειξη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τύλιγμα του νήματος επάνω στην μπομπίνα. Για να γίνει αυτό, θα πατήσουμε το Enter μία φορά. Η ένδειξη που αναβόσβηνε δίπλα στο 0 έχει σταματήσει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τύλιγμα του νήματος επάνω στην μπομπίνα. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το τεχνικό λευγέ. Καθώς τυλίγουμε το νήμα επάνω στην μπομπίνα, θα φροντίζουμε η ένδειξη μέσα στην παρένθεση να παραμένει σταθερά στο 3. Αυτό δείχνει την τάση τύλιξης του νήματος επάνω στην μπομπίνα. Καθώς τυλίγουμε, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μία βρεμένη πετσέτα ή ένα βρεμένο πανί και να κρατάμε το νήμα, ούτως ώστε να δημιουργούμε μία αντίσταση για να τυλίγεται σφιχτά το νήμα επάνω στην μπομπίνα. Αφού έχουμε ολοκληρώσει το τύλιγμα του νήματος επάνω στην μπομπίνα, θα πατήσουμε το Enter για πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την υποστηρικτική μπετονιά στο καρούλι και θα δέσουμε τη μία άκρη της στην άκρη του νήματος που έχουμε περάσει στην μπομπίνα. Αφού έχουμε δέσει το υποστηρικτικό νήμα στο νήμα της μπομπίνας, θα τυλίξουμε το νήμα αυτό επάνω στην μπομπίνα. Ο αριθμός εδώ που βλέπουμε στην οθόνη είναι ο αριθμός περιστροφών της μπομπίνας.
Αφού έχουμε ολοκληρώσει το τύλιγμα του υποστηρικτικού νήματος επάνω στην μπομπίνα, θα πατήσουμε το Enter και θα το κρατήσουμε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Ένας ήχος ακούγεται και παίρνουμε αυτή την ένδειξη επάνω στην οθόνη. Η οθόνη θα γυρίσει στο στάνταρ τρόπο και η εκμάθευση θα έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, απελευθερώνουμε το συμπλέκτη και αφαιρούμε τα 10 μέτρα υποστηρικτικού νήματος που έχουμε τυλίξει επάνω στην μπομπίνα. Όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, έχουμε την ένδειξη 00 που σημαίνει ότι η εκμάθηση έχει ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας. Ρυθμίζοντας την ώρα. Για να ρυθμίσουμε την ώρα, θα πατήσουμε το κουμπί μενού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να αλλάξουμε την ώρα, θα πατήσουμε το πλήκτρο Memo. Κάθε φορά που πατάμε το πλήκτρο Memo, αλλάζει μία ώρα. Κρατώντας το πατημένο, ρολάρουμε ανάμεσα στις ώρες. Αφού έχουμε βάλει τη σωστή ώρα, θα πατήσουμε το κουμπί 0 Set Enter. Για να βάλουμε τα λεπτά, θα κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο μενού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα και θα ξαναπατήσουμε ακόμα μία φορά για να μας πάει στα λεπτά. Πιέζοντας το πλήκτρο Memo, μία φορά αλλάζουμε κατά ένα λεπτό. Κρατώντας το πατημένο συνεχόμενα, ρολάρουμε ανάμεσα στα λεπτά. Αφού έχουμε βάλει τη σωστή ένδειξη στα λεπτά, πατάμε το πλήκτρο 0 Set Enter. Η σωστή ώρα έχει μπει. Ενεργοποιώντας τη ρύθμιση αυτόματου ξετυλίγματος. Όταν θέσεις σε λειτουργία τον μηχανισμό, η ένδειξη αυτόματου ξετυλίγματος θα είναι απενεργοποιημένη. Χρησιμοποίησε τη διαδικασία παρακάτω για να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία εάν η αντίσταση του οδηγού ή το σπάσιμο της μπετονιάς σου είναι πρόβλημα. Με το μηχανισμό σταματημένο και σε θέση στάνταρ, πάτα μενού για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Πάτα μενού επαναλαμβανόμενα για να πάμε στην ένδειξη αυτόματου ξετυλίγματος. Όταν θα αναβοσβήνει η ένδειξη αυτόματου ξετυλίγματος, πάτα 0 Set Enter. Τώρα η ρύθμιση αυτόματου ξετυλίγματος είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσουμε, θα πατήσουμε πάλι το μενού για 3 δευτερόλεπτα και συνεχόμενα το μενού έως ότου η ένδειξη αυτόματου ξετυλίγματος να αναβοσβήνει. Τώρα θα πατήσουμε το Enter. Το βελάκι στα αριστερά της ένδειξης έχει φύγει και η ρύθμιση αυτόματου ξετυλίγματος έχει απενεργοποιηθεί.
πώς θα μηδενίσουμε το μηχανισμό. Αφού έχουμε αφήσει την αρματοσιά μας να κατέβει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, για να μπορέσει ο μηχανισμός μας να ξαναπαναφέρει την αρματοσιά μας στην επιφάνεια της θάλασσας, χρειάζεται να προβούμε στο μηδενισμό του μηχανισμού. Ας υποθέσουμε ότι είναι 2,7 μέτρα από τη μύτη του καλαμιού η αρματοσιά μας μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 0 set enter, μηδενίζει ο μηχανισμός μας. Τώρα, την επόμενη φορά που θα ανακτηθεί η αρματοσιά μας, θα έρθει ακριβώς στο σημείο στο οποίο βρισκόταν πριν από το μηδενισμό. Προγραμματίζοντας το επιθυμητό βάθος και το βάθος του βυθού. Κάθε βάθος πάνω από 6,1 μέτρα, όπου η αρματοσιά σας σταματά για πάνω από 6 δευτερόλεπτα, αποθηκεύεται αυτόματα ως το επιθυμητό βάθος και εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης όταν η αρματοσιά έχει σταματήσει στην άκρη της σκοπαστής. Αφήνουμε την αρματοσιά μας να κατέβει στο βυθό. Όταν έχει φτάσει η αρματοσιά μας στο βυθό, για να θέσουμε το νέο επιθυμητό βάθος, πατάμε το πλήκτρο Memo. Τότε, στα δεξιά της οθόνης, αποθηκεύεται το βάθος στο οποίο βρίσκεται η μπετονιά μας και η ένδειξη στην οθόνη γίνεται 0. Την επόμενη φορά που θα κατέβει η αρματοσιά προς το βυθό, το αλάρμ θα ακούγεται κάθε 2 μέτρα από τα 4 μέτρα πριν από το επιθυμητό βάθος. Όταν ενεργοποιείς το μηχανισμό, είναι σε κατάσταση πάνω-κάτω. Χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία, μπορούμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση σε κάτω-πάνω. Πατώντας το πλήκτρο μενού και κρατώντας το πατημένο για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, μπαίνουμε στη λειτουργία του μενού. Πατώντας το επαναλαμβανόμενα, φτάνουμε στη ρύθμιση πάνω-κάτω. Πατώντας το πλήκτρο Enter, ένα βελάκι θα ανάψει δίπλα από την ένδειξη και έτσι θα ενεργοποιηθεί η κατάσταση κάτω-πάνω. Για να αλλάξουμε πάλι τη ρύθμιση, θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία. Θα κρατήσουμε το πλήκτρο μενού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα και θα πατήσουμε συνεχόμενα το μενού μέχρι να αναβοσβήνει πάλι η ένδειξη αυτή. Θα πατήσουμε το πλήκτρο 0 set enter και έτσι το βελάκι θα εξαφανιστεί. Έτσι ξαναεπανήλθαμε πάλι στην προηγούμενη κατάσταση που είναι πάνω κάτω. Πατώντας το πλήκτρο μενού, αλλάζουμε από κατάσταση ράκου-ράκου σε κατάσταση ρυθμισμένης ταχύτητας. Η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει, εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στα λεπτά και η οθόνη μας γίνεται χρώματος πορτοκαλί. Εάν θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε στην κατάσταση ράκου-ράκου, πατάμε μία φορά το πλήκτρο μενού. Η οθόνη μας γίνεται και πάλι πράσινη και η ένδειξη δίπλα από τα λεπτά εξαφανίζεται.
ενεργοποιώντας την κατάσταση jigging με το μηχανισμό σταματημένο και σε κατάσταση στάνταρ, πάτα μενού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Πατά επαναλαμβανόμενα το μενού έως ότου η ένδειξη jigging αναβοσβήνει. Για να ενεργοποιήσεις την κατάσταση jigging, πάτα το 0 set enter. Ένα βελάκι στα αριστερά της ένδειξης jigging έχει ανάψει για να σου υποδείξει ότι ενεργοποιήθηκε η κατάσταση jigging. Αφού έχουμε ενεργοποιήσει την κατάσταση jigging, για να ξεκινήσουμε το jigging, θα χρειαστεί να πατήσουμε το πλήκτρο 0 set enter. Το jigging ξεκινάει και η ένδειξη jigging αναβοσβήνει. Για να σταματήσουμε το jigging, ξαναπατάμε το enter. Εκμάθηση jigging. Δημιούργησε τη δική σου προσωπική τεχνική jigging. Χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση jigging L2, μπορείτε να διδάξετε στο μηχανισμό σας τη δική σας προσωπική τεχνική jigging, την οποία μπορείτε μετά να χρησιμοποιήσετε όταν ψαρεύετε. Με το μηχανισμό σταματημένο και στην κατάσταση στάνταρ, πατήστε το πλήκτρο μενού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στην κατάσταση μενού. Πατάμε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο μενού έως ότου η ένδειξη jigging αναβοσβήνει και η ένδειξη L2 ανάψει στην οθόνη. Πατήστε το Enter για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη αυτή εδώ και πάρουμε αυτές τις ενδείξεις στην οθόνη. Εδώ στα κάτω δεξιά βλέπουμε το χρόνο εκμάθησης του μηχανισμού που είναι 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός θα αρχίσει να μετράει από τη στιγμή που θα γυρίσουμε είτε τη μανιβέλα είτε το τεχνικό μοχλό. Χρησιμοποιώντας τον τεχνικό μοχλό μπορούμε να μάθουμε στο μηχανισμό μας τη τεχνική jigging που εμείς θέλουμε. Η εκμάθηση έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας τεχνική jigging στο ψάρεμα. Αφού έχουμε ολοκληρώσει την εκμάθηση jigging του μηχανισμού μας, πάμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη δική μας τεχνική jigging. Κρατάμε το πλήκτρο μενού πατημένο για πάνω από 3 δευτερόλεπτα και πατάμε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο μενού έως ότου η ένδειξη jigging αναβοσβήνει και εμφανιστεί το L2 στην οθόνη μας. Πατάμε το πλήκτρο Enter μία φορά έως ότου το βελάκι δίπλα στην ένδειξη jigging ανάψει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το jigging, αυτό που έχουμε μάθει στο μηχανισμό μας. Για να ξεκινήσουμε, πατάμε το πλήκτρο Enter. Ο μηχανισμός πλέον ψαρεύει με τη δική μας τεχνική. Για να σταματήσουμε το jigging, πατάμε ξανά το πλήκτρο Enter.
Για να ξεκινήσουμε ξανά το jigging, πατάμε πάλι το πλήκτρο Enter.